Κείμενο με αφορμή την Πολιάνα, ο Κοσμάς Οβίδος είναι Ελένη Μενεγάκη. Τώρα άλλαξε αυτό. Ο Κοσμάς Οβίδος θα γράψει για τον Ντάρο. Γιώργο Αγγελόπουλο. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, λοιπόν, δίνει μία εφόλυση στη συνέντευξη στο περιοδικό You και στην Τζόρτζια Συρίχα. Και απαντά και τη σιωπή του για όλα αυτά τα αλήπητα χτυπήματα που έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό. Λόγω του ότι έχει αποφασίσει να κάνει στροφή στην υποκριτική. Α, ωραία φωτογράφηση. Λύνει τη σιωπή του, είπε. Ναι, για πρώτη φορά. Κύριε Γόρδιος ο θεσμός. Ναι. Επειδή έχει, θεωρείται, δώσει πολλές συνεντεύξεις. Νομίζω ότι ναι, αρκετές. Εντάξει, ένα διαλυματάκι πρέπει να κάνει. Παρόλα αυτά, στην Τζόρτζια Συρίχα δίνει μία άλλη έκταση στα πράγματα. Θέλετε να ξεκινήσουμε, να σας πω τι είπε, τι ξεχωρίσαμε. Λοιπόν, το πιο εύκολο πράγμα είναι να σχολιάζεις ή να κρίνεις. Η επιλογή μου για το ρόλο έγινε από την παραγωγή του τατουάζ, άρα κριτικάρονται αυτοί που με επέλεξαν και αυτοί πρέπει να απαντήσουν, λέει ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στον χώρο της υποκριτικής και γι' αυτό το έκανα. Δεν γεννήθηκα μετά το Survivor, ζούσα και πριν. Σωστό. Ναι. Είμαι περίφημη. Ναι, το καταλαβαίνω. Έγινε πολύς ντόρος, είχε γίνει πολύς ντόρος για το ότι πλέον έχει τη λίστα, έχει ένα επιτελείο ανθρώπων που προσέχουν την εμφάνισή του. Απαντάει σε αυτό λέγοντας «Είμαι περιποιημένος στον ντύσιμό μου και δεν θα ασχοληθώ με τις κακίες που λένε για μένα». Λίγο πολύ. Όλοι. Τι είναι ψώνι και έχει δέκα άτομα να ασχολούνται με την εμφάνισή ναι, του, μακιγιάς, λέει... μαλλιά, τιμ, στικούδι. Αυτό. Αλλά τελικά μας λέει ότι πάντα ήταν έτσι. Αυτό. Ότι έχει 10 άτομα, φαντάζομαι. Έχει στη λίστα. Ναι. Έχει και ανθρώπους έτσι που συνεργάζονται και για το όλο. Γιατί είναι το κουτάκι το κάτω αριστερά, συγγνώμη που διακόπτω. Τι είναι αυτά τα γλωσσόφυλλα που βλέπω. Καλύτερο τατουάζ. Τατουάζ. Τα φιλιά του τατουάζ. Ναι, ναι. Άτσα. Συνεχίζω στη συνέντευξη. Για πολλή ώρα φιλούνται. Για εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από τον Τάνο. Σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα φιλί. Έχουμε κάνει μοντάζ. Όχι, είναι ένα. Περίμενα να βλέπω τον Τάνο και να θέλω κι εγώ να είμαι. Και μετά σα έφτιαξε ο Λουκουρέζο. Ένα πεταχτό έχει. Μόνο κάνουμε προφέρμα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το παθιασμό. Αχ, βρε, η Κώστα. Το άλλο είναι ένα καλημέρα. Αυτό είναι σύριο. Κώστα, θα τρελάθω αν έβλεπε τον Τάνο, δηλαδή σε δημόσιο χώρο να φυλάει, θα έλεγε ναι, είναι κακό αυτό. Νομίζω ότι ο Τάνο είναι συγκρατημένο εδώ λόγω κάμερα. Δεν καταλαβαίνετε, με ξεπερνάει αλήθεια. Πάλι. Για εμά το ίδιο. Δηλαδή με κάνει να βγαίνω από τα ρούχα μου, αλήθεια. Ναι, σιγά, μην βγει. Λοιπόν, τι έχεις κάποια ένσταση? Εγώ. Ναι. Στο ότι δεν καταλαβαίνετε το ότι η εικόνα αυτή προκαλεί με τον Λουκουρέζο και την Καλογρίδη. Α, νόμιζα για τον Τάνο μιλάει. Όχι, αντίστοιχε που το είπα εγώ τώρα, ότι άμα το κάνω ο Τάνο δεν θα μας έλεγε τίποτα. Ο Τάνο ξέρει όμως, γιατί λέει στη συνέντευξη στην Τζόρτζια Συρίχα, λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται κάποια υποτιμητικά σχόλια για μένα. Γιατί? Γιατί πουλάει. Γιατί είναι στάρ. Γιατί πουλάει και τον ασχολείσαι. Νομίζω ότι αυτό εννοεί, όχι. Γιατί είναι και ανταγωνιστικός ως προς ηθοποιούς που έχουν σπουδάσει υποκριτική, ίσως. Δηλαδή, είναι... αυτοί τον κριτικάρουν πιο έντονα. Δεν νομίζω ότι ασχολείται τώρα όλη η Ελλάδα με αυτό. Αλλά δείχνει κατανόηση, Αφροδίτη, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, γιατί λέει τους κατανοώ. Γιατί δεν με ήξεραν πριν από το Survivor. Ενώ τώρα που το μάθαμε. Δεν σας κατανοεί. Εσάς, εσένα ειδικά. Εμένα ειδικά δεν με κατανοεί. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι πολύ τυχερός που βγήκε το Survivor 2 έτσι όπως είναι. Ω, φοβερή ατάκα. Δεν υπάρχει Ντάνος δεύτερος. Όντως. Οπότε μπορεί ακόμη. Συνήθως όταν βγαίνει κάτι και ακολουθεί το δεύτερο, πάντα την παράσταση κλέβουν τα φρέσκα πρόσωπα.